Ξέρεις ποιος θα ψηφίσεις? Φυσικά και ξέρω. Ναι. Είναι η μόνη εβδομάδα που όλοι έχουμε επιλογές, μπλάκα. Φυσικά και ξέρω. Η Σάμι μου λέει, δεν ξέρω ποιον να πρωτοψηφίσω. Τελικά, περίμενα κάθε εβδομάδα να γίνεται και πιο δύσκολο, όλο και πιο εύκολο. Ναι, γίνεται. Ναι. Δύσκολο θα γίνει όταν... παραμείνουμε αυτοί που είμαστε πιο κοντά. Η Σίλια όμως είπε ότι δεν έχει πρόβλημα. Ε? Ότι δεν έχει πρόβλημα μαζί μου, είπε η Σίλια. Ότι δεν την πειράζει. Ναι. Ο Κωστής δεν μοιάζει νησί κακός, ρε παιδί μου, να με εκδικηθεί μετά. Όχι, αλλά υπάρχει ένα γκρουπ. Έναν διονμό. Που ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι επίσης ένα άλλο, μια άλλη αιτία μπορεί να είναι το μαγείρεμα. Όχι, δεν νομίζω γι' αυτό. Δεν νομίζω γι' αυτό, ε. Εγώ πιστεύω. Συζητάνε. Αυτό πιστεύω και αυτό έχω δει. Έπειτα βλέπω ότι κάποιοι, ας πούμε, δεν μου μιλάνε, με αποφεύγουν. Ναι, αυτοί θα σε ψηφίσουν σίγουρα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όπως και να έχει. Θα φύγουμε κάποια στιγμή, ρε. Ε, ναι, καλά, ναι. Θα φύγουμε. Ναι, πες καλά. Σε αυτό δεν σταματάει η ζωή μας. Τα καλύτερα έχουν ξεκινήσει ήδη, απλά εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε. Αν περνάμε τόσο καλά εδώ που δεν έχουμε τίποτα. Εγώ πάντως ειλικρινά στο λέω μέσα από την καρδιά μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Έχω μετανιώσει πάρα πολύ για τις ψηφοφορίες μου τις προηγούμενες. Το λέω, δεν ντρέπομαι. Έχω μετανιώσει. Έχω έρθει πιο κοντά με τη Μέρη. Έχουμε πει 5 πράγματα και πραγματικά είναι ένα άτομο. Παρόλο που έχει παρεξηγηθεί κι αυτή κατά διαστήματα. Την οποία τη Μέρη τη σέβομαι απεριόριστα. Δεν ξέρω, μου βγάζει ένα σεβασμό. Φτούφτου. Το κορίτσι έχει λόγο, έχει υπόσταση, τα έχει όλα. Αντιθέτως, με έχουν απογοητεύσει άτομα που δεν το περίμενα και νομίζω είναι μονόδρομος η αποφασή μου στην ψηφοφορία αυτή τη βδομάδα και μου ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν το σκέφτηκα καν. Ήξερα. Ανοίξε τα μάτια σου. Τι μπορώ να κάνω? Κι εγώ αυτό λέω και τι μπορώ να κάνω. Τίποτα, απλά συνεχίζουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Και αφήνουμε τον κόσμο να δει. Αν νιώθεις ότι τα κάνεις και είσαι με τον εαυτό σου εντάξει, δεν έχεις κάτι να φοβάσει. Αυτό νομίζω. Χθες το βράδυ αποδέχτηκα της μοίρας αυτής. Ποιας? Το να με ψηφίσουν. Α. Είπα ότι εντάξει, άμα είναι να γίνει, ας γίνει. Η Σίλια μπορεί να με ψηφίσει. Δεν ξέρω από ποιο μία... συγκεκριμένα. Εγώ πιστεύω ότι. Τη συγκεκριμένη δεν έχω παράπονο να με ψηφίσει. Εγώ πιστεύω ότι. Θα είναι δίκαιο. Μεταξύ τους συνεννοούνται. Αυτό. Όταν βλέπω μία συγκεκριμένη παρέα που υπάρχει και όταν δεν επιτρέπουν να μπει άλλος στην παρέα, γιατί γίνονται προσπάθειες για να μπούμε, ας πούμε, και κάποιοι άλλοι στην παρέα τους και η πόρτα είναι κλειστή, δεν μπορείς να μπεις μέσα στην παρέα. Άρα, προφανώς, είσαι αυτός που είσαι απ' έξω για να ψηφίζει αυτή η συγκεκριμένη παρέα, ώστε να μεγαλώνει, είναι συγκεκριμένη και προσπαθεί να ρίξει τους άλλους, για να μείνουν λίγο μετά, να μείνει αυτή η παρέα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εγώ πάντως αυτή τη φορά θα ψηφίσω τα δύο αντίθετα άκρα. Πολύ. Έχω καταλήξει ήδη. Εκτός βέβαια, κοίταξε, πάντα τελευταία στιγμή αλλάζεις. Δηλαδή και εγώ τελευταία στιγμή άλλαξα. Δεν ψήφισα σε μένα. Ναι, δεν ψήφισα εσένα. Ακριβώς εκεί, τελευταία στιγμή. Κι εγώ είχα κάποιον που σκέφτηκα το άλλο σκηνικό. Που με προβληματίζει. Υπάρχουν ευκαιρίες να ψηφίσει κάποιος. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι ψήφοι θα πιάσουν τόπο. Το πιο πιθανό, εγώ πιστεύω για τους δικούς μου ψήφους, ότι θα είναι τελείως άκυροι και θα πάνε χαμένοι. Αλλά θεωρώ ότι από το να χτυπήσεις, ας πούμε, ένα πρόσωπο που είναι σχετικά αδύναμο και υποχείριο, είναι λίγο άδικο. Πρέπει να χτυπήσεις το κεφάλι.